Μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Θύμα του κορονοϊού, ένα μέλος της οικογένειας. Ο πρώην πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού μας έχασε τη μάχη με το φωνικό ιό. Ο Μανώλης Μαλέλης έδωσε σκληρή και γενναία μάχη το τελευταίο διάστημα για να κρατηθεί στη ζωή. Παρότι αγωνιστής και εκπαιδευμένος σε μεγάλες και δύσκολες μάχες, νικήθηκε από τον κορονοϊό σήμερα το πρωί σε ηλικία 64 χρόνων. Ο Μανώλης Μαλέλης διατέλεσε πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΛΦΑ. Με καταγωγή την Φλόρινα, ευπατρίδης, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα εθνικά μας θέματα, υπηρέτησε αποτελεσματικά από κέρυες θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών την ελληνική διπλωματία στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αθεράπευτος ΠΑΟΚτσής, βοήθησε μέχρι και το τέλος την αγαπημένη του ομάδα, καθώς διατέλεσε παράγοντας με τεράστια προσφορά στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟ. Το τελευταίο διάστημα έμενε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του. Στενός συνεργάτης του Δημήτρη Κοντομινά, ανιδιοτελής και φιλάνθρωπος, άφησε τη δικιά του βαριά υπογραφή σε πολλές εκφάνσεις του δημόσιου βίου.